κοινές τους δηλώσεις. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο Γιούνκερ στην Ελλάδα με τον Ζαν Κλοντ, έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδας, πράγμα που αποδείχθηκε σε δύσκολες στιγμές, όχι σε εύκολες. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε σε βάθος, όπως πάντα με ειλικρίνεια, για όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές, τις περιφερειακές εξελίξεις και φυσικά να συζητήσουμε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και καταρχάς συμφωνήσαμε σε κάτι νομίζω πολύ σημαντικό, ότι θα είναι ότι αυτή η επίσκεψη είναι η τελευταία του επίσημη επίσκεψη στη μνημονιακή Ελλάδα. Όχι γιατί δεν σκοπεύει να έρθει σύντομα, πιστεύω ότι θα έρθει σύντομα ξανά, αλλά γιατί πολύ σύντομα η Ελλάδα θα έχει επιστρέψει σε αυτό που εμείς ονομάζουμε ευρωπαϊκή κανονικότητα. Θα ολοκληρώσει με επιτυχία το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα και θα ξαναγίνει μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, 8 δύσκολα χρόνια, μια κανονική χώρα της Ευρωζώνης. Ο ελληνικός λαός με θυσίες και στερήσεις αυτά τα 8 χρόνια διεκδίκησε και πετυχαίνει πρώτον να παραμείνει η χώρα στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωζώνη, αλλά όχι μόνο αυτό, να εξηγιάνει και να εξορθολογήσει τα δημόσια οικονομικά της, να προχωρήσει σε πλειάδα πολύ σημαντικών δομικών μεταρρυθμίσεων που αποτελούν και το εχέγγυο ότι δεν βγαίνουμε απλά από τα προγράμματα στήριξης, αλλά δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να μην ξαναγυρίσουμε πίσω. Να μην ξαναγυρίσουμε πίσω στις δυσκολίες που περάσαμε και που μας οδήγησαν στα προγράμματα αυτά. Και όλες αυτές οι προσπάθειές μας δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουμε και να είμαστε αισιόδοξοι ότι είμαστε πολύ κοντά να πετύχουμε και θα πετύχουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε μία καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, δηλαδή μία έξοδο από προγράμματα στήριξης χωρίς την ανάγκη μιας πιστοληπτικής γραμμής στήριξης, όπως άλλωστε συνέβη και με άλλες χώρες που ήταν σε προγράμματα στήριξης και που τα ολοκληρώσανε επιτυχώς. Και το πιο σημαντικό είναι ότι με την καθοριστική συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου Γιούνκερ είμαστε και κοντά σε έναν πολύ σημαντικό στόχο, στην οριστική ρύθμιση των εκκρεμωτήτων που αφορούν τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, του ελληνικού δημόσιου χρέους, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί στο Eurogroup. Πιστεύω ότι το διαβατήριο για αυτό που ονομάζουμε καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα δεν είναι άλλο από την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας. Μια απόδοση που εξέπληξε, πιστεύω θετικά, όλους τους εταίρους μας τα τελευταία 3 χρόνια και έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να αποκατασταθεί η χαμένη αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους εταίρους της. Γιατί είναι γεγονός ότι η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις για πάρα πολλά χρόνια υποσχόντουσαν πολλά, αλλά δεν τηρούσαν πολλές από τις δεσμεύσεις τους. Στη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης έχουμε υπερβεί επανειλημμένως τους δημοσιονομικούς στόχους, κάτι που στο παρελθόν ήταν αδιανόητο, με το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζουμε έχουμε διαμορφώσει μια κεκτημένη δυναμική στο δημοσιονομικό πεδίο, ένα σταθερό πλαίσιο επαναλαμβανόμενης δημοσιονομικής υπεραπόδοσης. Κάθε χρόνο πετυχαίνουμε πρωτογενές πλεώνασμα πολύ πιο πάνω από 3,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Φέτος είχαμε το υψηλότερο στην Ευρωζώνη, πράγμα που επαναλαμβάνω αποκαθιστά την αξιοπιστία αλλά και προδικάζει με ασφάλεια την επίτευξη των στόχων του προγράμματος για τα επόμενα χρόνια και κυρίως για το 2018 και για το 2019,
πράγμα που ουδής καλόπιστος μπορεί πια να το αμφισβητήσει. Και θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα επίτευγμα του ελληνικού λαού, αλλά ταυτόχρονα και για μια ευαίσθητη οικονομική ισορροπία που αποδεικνύει ότι αυτό που χρειάζεται πλέον η ελληνική οικονομία είναι όχι να προστεθούν νέα μέτρα λιτότητας, αλλά ενδεχομένως να αφαιρεθούν κάποια, ούτως ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ορμή στην ανάπτυξη. Κάτι το οποίο αποτελεί άλλωστε και κοινό μας στόχο. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να τονίσω κάτι. Αποκατάσταση της κανονικότητας σημαίνει ανάκτηση της κυριαρχίας μας στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση ότι επανερχόμαστε στο παρελθόν. Δεν σημαίνει ότι επαναλαμβάνουμε τα λάθη και τις συμπεριφορές που συνέβαλαν ώστε να βρεθούμε στην κρίση. Στην κατεύθυνση αυτή, οι δομικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, στις φορολογικές αρχές, στη δικαιοσύνη και σε πολλούς άλλους τομείς, όχι μόνο δεν πρέπει να ανατραπούν, αλλά πρέπει να βαθύνουν. Ταυτόχρονα, πρέπει να εντατικοποιηθούν και οι προσπάθειές μας για την επούληση των πληγών της κρίσης και για την καταπολέμηση των αδικιών και των ανισοτήτων. Αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι μια σταθερή προοπτική δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή επεξεργαζόμαστε ήδη τη δική μας αναπτυξιακή στρατηγική και τη συζητάμε με τους εταίρους μας, ένα νέο, ισχυρό, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Πυλώνας το οποίο δεν μπορεί παρά να είναι και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι συνθήκες εργασίας, το θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, αλλά και ο κέριος ρόλος του στην παραγωγική ανασυγκρότηση και τη διαμόρφωση μιας εξωστρεφούς, τεχνολογικά προηγμένης και διεθνώς ανταγωνιστικής οικονομίας. Βέβαια, η επόμενη μέρα της Ελλάδας είναι μέρος και της, θα είναι μέρος της επόμενης μέρας της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Πρέπει τώρα που η Ευρωζώνη ανακάμπτει να την θωρακίσουμε απέναντι στο ενδεχόμενο μιας κάποιας μελλοντικής κρίσης. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος της αδράνειας στην Ευρώπη. Η ακροδεξιά στροφή και η έξαρση του λαϊκισμού την απειλούν. Γι' αυτό η μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης πρέπει να είναι το πρώτο βήμα για την επανασύνδεση του ευρωπαϊκού σχεδίου με τους λαούς της Ευρώπης. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύω ότι διαμορφώνουν τον αναγκαίο κοινό τόπο για να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εμείς τις στηρίζουμε, παρότι έχουμε πιο προωθημένες προτάσεις, εν τούτης κατανοούμε ότι αποτελούν αυτόν τον κοινό τόπο, έχουν κοινά σημεία με το δικό μας σχέδιο για αυτό που ονομάζουμε εκδημοκρατισμό της Ευρωζώνης. Για μας μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης σημαίνει ενίσχυση των κοινωνικών και δημοκρατικών χαρακτηριστικών της, σημαίνει σύγκληση και συνοχή, σημαίνει ανάπτυξη στη θέση της λιτότητας, σημαίνει μια νέα θεσμική αρχιτεκτονική που θα αντικαθιστά σιγά σιγά τους διακρατικούς με υπερεθνικούς θεσμούς. Συμφωνούμε με την πρόταση για Υπουργό Οικονομικών της Ευρωζώνης. Εμείς παράλληλα προτείναμε και Υπουργό Κοινωνικής Προστασίας. Χρειαζόμαστε ισχυρό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό της Ευρωζώνης ως αυτόματο σταθεροποιητή με επίκεντρο την καταπολέμηση της ανεργίας. Χρειαζόμαστε και εξευρωπαϊσμό του θεσμού διαχείρισης κρίσεων, ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο ως δανειστή έσχατης καταφυγής για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που θα στηρίζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Ένα ταμείο εντός των ευρωπαϊκών συνθήκων, υποκοινοβουλευτικό και δημοκρατικό έλεγχο. Σήμερα όμως δεν συζητήσαμε μονάχα για οικονομία και μονάχα για το μέλλον της Ευρωζώνης. Συζητήσαμε και για τις περιφερειακές και τις διεθνείς εξελίξεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι έχει μέλλον μόνο αν αναβαθμίσει το διεθνή και περιφερειακό της ρόλο ως δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας που προασπίζει διαρκώς το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και η Ελλάδα, όπως αποδείχθηκε τα τελευταία χρόνια, έχει να παίξει κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Κεντρικό ρόλο όχι μόνο λόγω της γεωπολιτικής της θέσης σε μια όλο ένα και πιο έφλεκτη αλλά σημαντική περιοχή, όχι μόνο λοιπόν λόγω της θέσης της, αλλά και λόγω της επιλογής, της ιστορικής επιλογής του ελληνικού λαού. Αυτό απέδειξε και αποδεικνύει ο ελληνικός λαός, στηρίζοντας, παρά τις μεγάλες δυσκολίες στις οποίες βρέθηκε τα προηγούμενα χρόνια, στηρίζοντας τις προσπάθειες, τις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και παρά το κλείσιμο των βόρειων συνόρων, στηρίξαμε τους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που κατέφτασαν και καταφθάνουν στα νησιά μας, προασπίζοντας τα ευρωπαϊκά σύνορα αλλά και τις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτό αποδείξαμε επίσης με την προσπάθειά μας, παρά τις δυσκολίες, να βρούμε λύση στο Κυπριακό. Δίκαιη και βιώσιμη λύση. Αυτό αποδεικνύουμε παραμένοντας αποφασιστικοί αλλά και ψύχρεμοι στην αντιμετώπιση επικίνδυνων προκλήσεων στο Αιγαίο από την πλευρά της Τουρκίας έναντι των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα και επιμένοντας στο διάλογο και τη συνεννόηση με τους γειτονές μας. Αυτό αποδεικνύουμε χτίζοντας πρωτοβουλίες στα Βαλκάνια υπέρ της συνανάπτυξης του διαλόγου και της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό αποδεικνύουμε επιχειρώντας και για πρώτη φορά με τόσο αποφασιστικό τρόπο να βρούμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στο θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με εγγυήσεις ότι αυτό το ζήτημα θα λυθεί οριστικά, αλλά και λύσεις για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Ζαν-Κλοντ, αν δεν κάνω λάθος, έχεις πει μια, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντική κουβέντα κάποια στιγμή, ότι εμείς οι Ευρωπαίοι ή θα πετύχουμε μαζί ή θα αποτύχουμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι πλέον γνωρίζουμε πολύ καλά στην Ελλάδα το σημαντικό ρόλο που έπαιξες εσύ προσωπικά ώστε να πετύχουμε μαζί. Και σήμερα πιστεύω ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ακριβώς επειδή αντέξαμε παρά τις μεγάλες δυσκολίες που περάσαμε, έχουμε μπροστά μας μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή την ευκαιρία, τούτη τη φορά, δεν θα την αφήσουμε να χαθεί. Με αυτές τις σκέψεις ήθελα για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ και για τον πολύ ουσιαστικό διάλογο που είχαμε, αναζητώντας από κοινού λύσεις επικοδομητικές προκειμένου να βρούμε άμεσα διεξόδους και να βρεθούμε σε μια πολύ καλύτερη θέση από αυτήν που βρεθήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Oui, monsieur le premier ministre, cher Alexis. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Αλέξη, κυρίες και κύριοι. Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι πολύ πιο σύντομος από ότι ο Πρωθυπουργός σας. Είμαι, κάνει ζέστη, υδρώνω πολύ και πρέπει μετά να μιλήσω και ενώπιον του Κοινοβουλίου και δεν πρόκειται να επαναλάβω εδώ αυτά τα οποία θα πω σε λίγο στο Κοινοβούλιο σας. Είμαι εδώ, ξέρετε την βαθιά και στέρεη φιλία μου προς την Ελλάδα και προς τον ελληνικό λαό. Μαζί καταφέραμε να βρεθούμε ενώπιον μιας πολύ ευτυχούς προοπτικής, διότι πριν από το τέλος αυτού του καλοκαιριού η Ελλάδα θα γίνει μια χώρα τόσο κανονική όσο και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Στις 20 Αυγούστου θα είναι το τέλος του τρίτου και τελευταίου προγράμματος υποστήριξης της Ελλάδας.
του μνημονίου. Επομένως, μαζί μπορούμε να γυρίσουμε τη σελίδα αυτών των τελευταίων δύσκολων χρόνων. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σύντομα την τελευταία τέταρτη αξιολόγηση του προγράμματος και όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο θέμα της μείωσης του χρέους και θα ήθελα όλα τα κράτη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει. Η Ελλάδα προφανώς θα πρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα εργασίας που έχει υιοθετηθεί και εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προχωρά και τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι εξαιρετικές. Και εξαιρετικές ήταν και οι θυσίες των Ελλήνων. Και τα πρώτα αποτελέσματα τα έχουμε μπροστά μας. Η ανάπτυξη επέστρεψε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη βέβαια. Η ανεργία δεν έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά έχει μειωθεί παρόλα αυτά. Και η Ελλάδα μπόρεσε να μειώσει το 15,1% του ελλείμματος του δημοσιονομικού ελλείμματος στο τέλος του 2009 τώρα το έχει γυρίσει σε πλεόνασμα και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με το επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο φέρει και το όνομά μου και το οποίο βρίσκει τόση μεγάλη υποστήριξη στην Ελλάδα. 270 δισεκατομμύρια δολάρια, ευρώ συγγνώμη, και η Ελλάδα μπόρεσε να επωφεληθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα χρήματα αυτή. Και αυτό αποδεικνύει ότι όταν η Ελλάδα αναλαμβάνει δεσμεύσεις, όντως δεσμεύεται, τηρεί τις υποσχέσεις της και η Ελλάδα σήμερα έχει τον μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Όσον αφορά επομένως την οικονομία, τα νέα είναι καλά, οι προοπτικές είναι θετικές. Συζητήσαμε επίσης για το πρόβλημα της μετανάστευσης. Για το θέμα αυτό θα μιλήσω με περισσότερες λεπτομέρειες στο Κοινοβούλιο και επανέρχομαι στο πρόγραμμα. Αυτά. Ολοκλήρωσα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Η ελληνική οικονομία κινείται σταθερά σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Υπεραποδίδει έναντι των στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα δεδομένο. Και πόσο τον Αύγουστο βγαίνουμε από το πρόγραμμα. Εκτιμάται ότι η χώρα οδεύει προς μια καθαρή έξοδο. Ποια είναι η θέση εδώ της Κομισιόν? Υπάρχει και το θέμα ή τίθεται θέμα πιστοληπτικής γραμμής. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, τα ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, που αναπολύτω νομίζω είναι καθαρή. Ποια είναι η θέση της Κομισιόν λοιπόν? Και δεδομένη η υποραπόδοση οικονομίας, αλλά και με αυτά τα πλεονάσματα, τα μεγάλα πλεονάσματα, πώς είναι δυνατόν να ζητούν ακόμη οι θεσμοί να υπάρξει μεγαλύτερη λιτότητα για το 2019 και το 2020? Θα ήθελα να ακούσω τη θέση και των δύο. Ποτέ δεν ήμουν φανατικός οπαδός της λιτότητας, της τυφλής λιτότητας, της άκαμπτης λιτότητας. Εμείς θέλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η έξοδος της Ελλάδας από τα μνημόνια να είναι σαφής και δεν θα υπάρχει ούτως ή άλλως καμία προληπτική γραμμή. Προσπαθώ να δώσω σύντομες απαντήσεις, εάν δεν το έχετε καταλάβει. Θέλετε και τη δική μου γνώμη σε αυτό? Και εμείς δουλεύουμε για να είναι μια σαφής έξοδος, τόσο σαφής όσο και καθαρή. Μην μπλέκουμε με τις λέξεις, σαφήνεια, καθαρότητα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι μετά από 8 χρόνια δεν υπάρχει λόγος η Ελλάδα να μην επιστρέψει στο καθεστώς και στο πλαίσιο όλων των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης, πόσο δε μάλλον όταν έχει πετύχει όχι μόνο να εξορθολογήσει τα δημόσια οικονομικά, αλλά και μια σειρά διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πιστεύω, και θα το πω Ζαν Κλοντ,
Είμαστε περήφανοι διότι καμιά άλλη χώρα δεν κατάφερε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πιστεύω λοιπόν, όπως είπα και πριν, ότι η εκπληκτική δημοσιονομική απόδοση ελληνικής οικονομίας είναι το διαβατήριό μας για να προχωρήσουμε σε αυτό που ονομάζουμε σαφή και καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Πιστεύω επίσης ότι, και θα το πω, γίνανε λάθη όλο το προηγούμενο διάστημα, όχι με την ευθύνη της Επιτροπής. Υπήρχαν υπερβολικές απαιτήσεις. Αυτό αποδείχθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς από τη μια αυτά τα υψηλά πλεονάσματα είναι το διαβατήριό μας για να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας, από την άλλη όμως αποδεικνύει και την αποτυχία κάποιων εκ των θεσμών σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις τους για τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να πιαστούν οι στόχοι. Όταν έχεις δύο και τρεις φορές πάνω από τους στόχους αποτελέσματα, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι ήταν υπερβολικοί. Και σημαίνει ότι τώρα με νυφαλιότητα όχι μόνο δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τις συμβουλές τους για περισσότερη λιτότητα, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα ελαφρύνουμε την οικονομία από δυσβάστακτη φορολογία προκειμένου να επιταχύνουμε την ανάπτυξη. Διότι ο κοινός μας στόχος πλέον τώρα, με δεδομένο ότι πιάνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, είναι να επιταχύνουμε τους ρυθμούς της ανάπτυξης. Πιστεύω ότι σε αυτό το στόχο βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Κορίνα Γιάσεν, εκ μέρους της γερμανικής τηλεόρασης ZDF, μια ερώτηση για τον κύριο Πρόεδρο Juncker. Κατά πόσο έχει πιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά πόσο έχετε πιστεί εσείς, ότι το αναπτυξιακό μοντέλο στο οποίο μόλις αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός είναι επαρκή και αποτελεσματικό για τα επόμενα χρόνια μετά την έξοδο από το πρόγραμμα? Η ανάπτυξη έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη έχει επιστρέψει στην Ευρώπη. Άρα, όλες οι μεταρρυθμίσεις που υιοθέτησε η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο το ελληνικό ακολουθούν τη σωστή πορεία. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να δούμε και τι υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις θα γίνουν σε αυτούς τους τομείς. Okay. Τελειώσαμε. Okay. Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις που έκαναν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Ζαν Κλόν